Ένα εντυπωσιακό κτίριο αυτοκρατορικών χρόνων που χρησιμοποιούταν για σχεδόν 7 αιώνες αναδύεται από τη λύθη, ξεδιπλώνοντας την ιστορία της αρχαίας Λίτου, εκεί όπου τα τελευταία 3 χρόνια σειρά ανασκαφών έχει φέρει στο φως σπουδαία ευρήματα. Οι ανασκαφές της αρχαίας Λίτου έχουν οδηγήσει σε αξιοσημείωτες ανακαλύψεις που συνθέτουν το παζλ της άγνωστης ιστορίας του νησιού. Η ανασκαφή ενός μνημειώδους κτιρίου των αυτοκρατορικών χρόνων με μια εντυπωσιακή κλίμακα, δηλαδή μια σκάλα η οποία οδηγεί σε έναν χώρο που ερμηνεύουμε ως χώρο λατρείας του αυτοκράτορα, δηλαδή σε βαστείο. Το κτίριο το οποίο ανασκάπτω, ένα κτίριο το οποίο ήταν σε χρήση περίπου 600-700 χρόνια. Η τύχη του ήταν καλυμμένη με πολύχρωμα μάρμαρα, εισηγμένα από διάφορες περιοχές, από τη Λακωνία, από την Κάριστο, από τη Θάσο, από την Προκόνησο της Πικράς, του Ελισπόντου. Είναι ένα κτίριο εντυπωσιακού ύψους. Ένα σιδερένιος κρίκος που βρέθηκε στο εν λόγω κτίριο φαίνεται να είναι το σημαντικότερο έβριμα της φετινής χρονιάς, με τους αρχαιολόγους να εκτιμούν ότι χρησιμοποιούταν για να δένουν τα ζώα που προορίζονταν για θυσία στον αυτοκράτορα. Μεταξύ άλλων, οι ανασκαφές έφεραν στο φως επιπλέον τμήματα του αγάλματος του αυτοκράτορα Τραϊανού. Σε αυτό το χώρο το σημαντικότερο ίσως έβριμα της φετινής χρονιάς είναι ένας σιδερένιος κρίκος στον οποίο δένονταν τα ζώα τα οποία προορίζονταν για θυσία στον αυτοκράτορα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη λατρεία του αυτοκράτορα. Βρέθηκαν κομμάτια ενός αγάλματος του αυτοκράτορα Τραϊανού, το οποίο είχε βρεθεί πριν από 2 χρόνια, ήταν ακέφαλο και σωζόταν από το γόνατο μέχρι το λαιμό. Φέτος βρήκαμε ένα μέρος του ποδιού, το χέρι το οποίο κρατάει το κοντάρι του αυτοκράτορα, 2 δάκτυλα. Ελπίζουμε σιγά σιγά να βρούμε και το υπόλοιπο. Αν και ενδέχεται το κεφάλι να βρίσκεται ήδη στο Μουσείο Ηρακλείου. Παράλληλα, μια βυζαντινή βασιλική του 8ου μετά Χριστού αιώνα, που σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχαιολόγων. Και ο τρίτος τομέας, τον οποίο διευθύνει η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η κυρία Βάσο Σιθιακάκη, είναι αφιερωμένο στην έρευνα μιας πολύ σημαντικής βυζαντινής, μάλλον τρίκλητης βασιλικής. Είναι κάτι το οποίο ερευνάμε. Το σημαντικό σε αυτή τη βασιλική είναι ότι σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση. Οι τείχοι σώζονται σε ύψος 2 μέτρων και είναι ένα κτίριο που παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και θα προσφέρει πολλά στοιχεία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική και τη βυζαντινή αρχαιολογία. Είναι ένα κτίριο που χρονολογείται με βάση τα πρώτα δεδομένα στον 8ο μετά Χριστό αιώνα, επομένως ακριβώς πριν από την κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες. Οι ανακαλύψεις που λαμβάνουν χώρα στην αρχαία πόλη, που άκμαζε την περίοδο των αυτοκρατορικών χρόνων, μονοπολούν το ενδιαφέρον της αρχαιολογικής κοινότητας.